Κύριε Μάζη, καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα, τι κάνετε? Όλα καλά εδώ, εύχομαι να είστε καλά κι εσείς. Δύσκολη η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή της επίσημης επισημοποίησης των έναρξης, με συγχωρείτε, των διαδικασιών για την ψήφο εμπιστοσύνης του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς, ας αρχίσουμε από τα μικρά, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ναι. Η διαδικασία στο πλαίσιο του εσωτερικού των Σκοπίων για την κήρυξη της συνθήκης δεν έχει ολοκληρωθεί. Μην ξεχνάμε ότι απαιτείται η προσυπογραφή της από τον πρόεδρο Ιβανόφ, ο οποίος όμως δεν την προσυπογράφει και θα πρέπει να γίνουν εκλογές με πρόταση ψήφις κατά του πρόεδρου, να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο οποίος να προσυπογράψει και να εκδώσει στο Φίλιο Εφημερίδας Κυβερνήσεως την συνθήκη. Ο κύριος Ζάεφ, κύριε Μάζη, με συγχωρείτε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ο κύριος Ζάεφ είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι αν ο Ιβάνοφ δεν υπογράψει τη συνθήκη των Πρεσπών, θα την υπογράψει ο πρόεδρος της Βουλής με συγκεκριμένη διαδικασία και ενεργοποίηση συγκεκριμένου άρθρου. Αυτό είναι άκυρο, να το έχουμε υπόψη μας, και δεν είναι το πρώτο άκυρο, ούτε το μόνο το οποίο έχει επισυμβεί στη διαδικασία φασοκομωδίας της υποθέσεως. Αλλά αυτά θα τα δούμε και μέσα στη Βουλή. Εκείνο το δεύτερο είναι το εξής. Υπάρχει ένα σοβαρό ηθικό, θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο πλανά τη σκιά του υπεράνω του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίζεις κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν πάγια θέση στο καταστατικό τους και στις προεκλογικές τους δηλώσεις ότι δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να υποστηριχθεί μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίξει το όνομα αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό το όνομα το οποίο θα έχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μεταλλάσσονται, να καταπατούν το ίδιο το καταστατικό του κόμματός των, τις προεκλογικές των δηλώσεις, οι οποίες αυθονούν και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, και να πηγαίνουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση, δίνοντάς της το στυλό για να υπογράφει αυτό το κάπτιστο κείμενο. Είναι στην κρίση του λαού, λοιπόν, πάντως, όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Σαφέστατα και τίθεται στην κρίση του λαού, και ο λαός, να ξέρετε, ότι έχει μνήμη, όσο και αν λέμε τα περί του αντιθέτου. Ο λαός έχει μνήμη. Υπάρχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει την επόμενη Κυριακή ενώπιον του Κοινοβουλίου, όπου οφείλω να σας πω και το χειροκροτώ ότι όλα τα κόμματα επισήμως θα λάβουν μέρος σε αυτό, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν υπάρχει μία εξαίρεση, μια φορά η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ, οι ίδιοι ανεξάρτητοι Έλληνες, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μείνει, και βεβαίως το κίνημα των κεντρών, και αυτό, δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά θα κατέβουν σε αυτό το συνεδρίο. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά επίσημα. Λοιπόν, μαζί με όλους τους άλλους πραγματικά όμως ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι φτάνουν ένα 80% του ελληνικού λαού, που απορρίπτουν αυτό το όνειδος που θα μας βάλει σε μεγάλες εθνικές περιπέτειες, και θυμηθείτε τη φράση μου, εάν περάσει από το Κοινοβούλιο. Θα μου πείτε... Υπάρχει και σε αυτό το σημείο μια σύγχυση για το όταν θα έρθει ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Θα χρειαστεί με βάση το άρθρο 28 180 συν μία ψήφους ή 150 συν μία ψήφους, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει εθελουσία σύγχυσης, γιατί σε τέτοια ποιότητος διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες αφορούν εθνικό θέμα υψίστης σημασίας, απαιτείται από το Σύνταγμα να υπάρχει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Βεβαίως, εδώ έχουμε τις νομικές ερμηνείες, οι οποίες, ξέρετε, είναι σαν το λάστιχο και τις τραβάμε όπως μας συμφέρουν.
Αλλά αυτά όμως δεν θα αντέξουν μπροστά σε ένα διοικητικό δικαστήριο, στο οποίο είναι βέβαιο ότι θα αποσταλεί το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες διοικητικοί δικαστές θα πράξουν το καθήκον τους στο επιστημονικό. Δεν λέω περισσότερο, επιστημονικό. Το οποίο αρκεί. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Καμένος, παρετούμενος, ανέφερε την αγκαιότητα της ενεργοποίησης του άρθρου 28. Της ενεργοποίησης του άρθρου 28. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι μόνο άποψη του κύριου Καμένου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ο κύριος Καμένος είχε τη δυνατότητα από τον Ιούνιο να απαγορεύσει στην κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει τώρα, με διάφορα περιτρήματα κοινοβουλευτικά, τα οποία με ανταλλάγματα πολιτικά φυσικά, όχι τίποτα άλλο, πολιτικά την καρέκλα τους παραμένουν για να προσπαθήσουν να στηρίξουν μια κυβέρνηση η οποία θα προβεί σε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, κατά την κρίση μου, οδυνηρό αποτέλεσμα με την ψήφιση της συμφωνίας αυτής, η οποία δίδει και την εθνικότητα και τη γλώσσα και το όνομα ουσιαστικά, και θα σας το αποδείξω αυτό, στο κρατήδιον αυτό δίπλα, προωθώντας αλυτρωτισμούς και αφήλα στην περιοχή. Διότι πέστε μου κάτι, Βόρεια Μακεδονία σε επίπεδο κρατικό, τι σημαίνει? Ο ανώτατος θεσμός πολιτικά σε διεθνές επίπεδο, ως διεθνές υποκείμενο, είναι κράτος και λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τι σας προκαλεί να σκεφτείτε όταν ακούτε ένα κράτος με το όνομα Βόρεια Μακεδονία? Ότι υπάρχει κάπου και μια νότια, η οποία όμως δεν είναι κράτος, δεν είναι ισότιμο, είναι επαρχία. Άρα τι είναι πιο φυσικό από το να συνδεθεί μια επαρχία, η οποία είναι κατωτέρου θεσμικού επίπεδου οντότης, με μια κρατική οντότητα η οποία φέρει και το όνομα Μακεδονία? Ήδη δε ο κύριος Ζάεφ, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί φίλοι μας, φροντίζουν να ονομάζουν το κρατήδιο αυτό Μακεδονία. Και επιπλέον, ήδη έχουν βάλει ανάλογες τροπολογίες στο Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι μετέτρεψαν επί το καλύτερο, ούτως ώστε να μπορούν να διακινούν το όνομα Μακεδονία διεθνώς και την γλώσσα τους, την μακεδονική τροπή μας διεθνώς, και την εθνότητά τους τη μακεδονική επίσης τροπή μας διεθνώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, καθώς ένας-ένας οι βουλευτές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους στην Ελλάδα. Είμαστε σε μια πυρετόδη διαδικασία πριν την ψήφο εμπιστοσύνης. Φαίνεται ότι τα έχουν μετρήσει τα κουκιά τους, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες Καμένος και Τσίπρας πριν την διαδικασία αυτή και την αποχώρηση του Πάνου Καμένου από την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι όταν έρθουν ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, με συγχωρείτε, όντως ο Αλέξης Τσίπρας του βγαίνουν οι αριθμοί, όντως θα παραμείνει στην κυβέρνηση, ή υπάρχει έντονα το ρίσκο των προώρων εκλογών πριν να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων η συμφωνία, η συνθήκη των Πρεσπών? Ξέρετε, τα κουκιά με παραπέμπουν σε μπακάλικο. Τα κουκιά μπορεί να του βγουν. Η βούληση των Ελλήνων δεν του βγαίνει. Και άρα θεωρείτε ότι μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση, αλλά μετά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αλλιώς? Τα κόμματα θα κάνουν στροφή και δεν θα τους βγει η συμφωνία? Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ηθική κατοχήρωση από εκεί και πέρα. Και μια κυβέρνηση η οποία πολιτικά δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν η χώρα περνάει τέτοιου είδους κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, βαθύτατες, είναι δυνατόν με μια τέτοια κυβέρνηση γυρολόγων να κάνουμε πραγματική σοβαρή πολιτική? Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι ξεκάθαρο. Θεωρητικά ναι, μπορεί. Θεωρητικά μπορεί, βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό η συζήτηση αρχίζει αύριο στις 10 το πρωί. Απαιτεί και μια λαϊκή συνένεση, η οποία δεν την έχει.
Θα μπορούσε να γίνει να ζητήσει ακόμη και δημοψήφισμα. Να μην ξεχνάμε και ένα άλλο πράγμα. Αυτή η κυβέρνηση και τα ποσοστά που έφτιαξαν αυτήν την κυβέρνηση είναι το 13% του εκλογικού σώματος το οποίο την εψήφισε. Ένα 42% περίπου κάτσε στο σπίτι του και οι υπόλοιποι μοιράστηκαν στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση με το 13% του εκλογικού σώματος. Το αντιλαμβάνεστε? Μια απόφαση η οποία θα κρίνει το μέλλον της χώρας. Αρχίζουν οι διαδικασίες πάντως αύριο στις 10 το πρωί. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε στο μεσημέρι και κάτι. Είμαστε βεβαίως σε επαφή για όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Εμείς πάμε τώρα από την Ελλάδα στην Τουρκία, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει αντίδραση στην ανακοίνωση του διορισμού του Ναυάρχου Αποστολάκη, αρχηγού ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Ελλάδας.